αναφέρει το εξής. Οι Εκκλησίες τρέχουν, έλεγε τότε, ισχύει και σήμερα, συνεχώς, ασχέτως αν κανένας δεν πλησιάζει να πάρει νερό. Οι πηγές αναβλύζουν. Ασχέτως αν δεν περνάει κανείς να σκύψει να πιει δροσερό νερό. Και τα ποτάμια ομοίως τρέχουν. Ας μην τα πλησιάζει κανείς για να πάρει νερό. Και η Εκκλησία μας είναι και βρύση και πηγή και ποτάμι. Ευτυχώς υπάρχουν αυτοί που τρέχουν για να πάρουν το δροσερό νερό. Διαθέτουν ψυχή αγαπώσα τον Χριστό. Και ο Χριστός εσωτερικά μαρτυρεί σε αυτές ότι ζει και θα ζει στους αιώνες. Οι Άγιοι μας που εορτάζονται κάθε χρόνο μία φορά, που σίγουρα όσοι βιώνουν Χριστό δεν γιορτάζουν τον Άγιο μία φορά, και ειδικά ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Άγιος που τον λατρεύει όλος ο χριστιανικός κόσμος. Τον βλέπει κοντά του. Και οι Άγιοι μας λοιπόν είναι οι βρύσες, είναι τα ποτάμια, είναι οι πηγές. Η ζωή τους ήταν ζωή που ήταν φυτεμένη, όπως χαρακτηριστικά το λέει ο Δαβίδ, παρά τας διεξόδους των υδάτων. Πιο απλά. Ήταν φυτεμένη εκεί που πήγαζε, ανέβλιζε, έτρεχε το δροσερό νερό. Ο Δαβίδ ο Άγιος, ο προφήτης λέει, «Κύριε, σε διψάει η ψυχή μου σαν το ελάφι που τρέχει στην πηγή του νερού». Και αναφέρει το ελάφι, γιατί το ελάφι, επειδή λέει τρώει φίδια, αισθάνεται καούρα. Και από το κάψιμο τρέχει συνεχώς στο νερό. Παρομοιάζει έτσι τον εαυτό του Δαβίδ, έτσι οι Άγιοι, έτσι και εμείς οι Χριστιανοί. Να κεγόμαστε για την αγάπη του Χριστού και να τρέχουμε εκεί που οι Άγιοι μας αγίασαν στην Εκκλησία του Χριστού. Είδατε, ακούσατε μάλλον, πόσες φορές χτύπησαν οι καμπάνες. Το πρωί πολλές φορές. Τα Άγια Χρόνια τα παλιά χτυπάγανε και στην Τουρκοκρατία πάλι χτυπάγανε. Σήμερα δυστυχώς θέλουν τις εκκλησίες να κλείσουν. Εκεί θα φτάσουν. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Η Εκκλησία είναι ο βράχος. Εκεί επάνω θα πέσουν τα κύματα των αθέων. Τα κύματα των αθέων εκεί θα πέσουν. Θα σπάσουν όμως. Η Εκκλησία λέει κουνιέται στη θάλασσα, αλλά δεν καταποτίζεται. Ο Άγιος μας ο σημερινός ήταν και εκείνος πάνω στο σκάφος της Εκκλησίας. Και μάλιστα με μεγάλο αξίωμα. Ήταν διοικητής στρατεύματος στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια πρώτα κλήθηκε, λέει, ο Νέστορας, ο Άγιος Νέστορας, να παλέψει με τον Λιαίο, και η Εκκλησία μας θυμίζει τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Γίγαντας ο ένας, νάνος ο άλλος. Και εδώ το ίδιο. Ο Λιαίος ήταν γίγας και ο Νέστορας ήταν Γολιάθ. Δώσε μου, Άγιε, την ευχή σου να πάω, να παλέψω και να τον νικήσω.
και το λιέο θα νικήσεις, του δίνει την προφητεία και την ευχή του παράλληλα, και για τον Χριστό θα μαρτυρήσεις. Όντως, και το λιέο νίκησε και στο όνομα του Ιησού Χριστού θυσιάστηκε. Ξέρετε, οι Άγιοι δεν έχουν χρώμα μιας εποχής. Δεν ανήκουν σε ένα χρόνο. Είναι υπερχρονικοί οι Άγιοι. Είναι αιώνιοι. Όχι όσο βαστάει η στρατευωμένη εκκλησία εδώ στη γη, αλλά και η ουράνια εκκλησία, η θριαμβεύουσα, η αιώνια, εκεί τον έχει και τον στέλνει εδώ και βοηθάει. Είναι παρόν. Οι Άγιοι μας ήσαν, είναι και θα είναι πάντοτε. Είναι ανάμεσά μας. Αλλά αδέλφια μου, όταν μιλάμε για Άγιο, να μυρίζουμε λίγο αγιοσύνη επάνω μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει εμείς, σε ένα Απόστολο μέσα, εμείς, όπως και ο Άγιος Δημήτριος, είμαστε ευωδία Χριστού. Ευωδία Χριστού. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να το καταλάβουμε, να το ζήσουμε. Τι σημαίνει ευωδία Χριστού? Ο Άγιος αντέγραψε τον Χριστό στη ζωή. Πώς έζησε ο Χριστός? Έζησε και ο Άγιος. Έφτασε στο τέλος, θυσιάστηκε σαν τον Χριστό. Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και του τρύπησαν με τις λόγχες τις πλευρές, τα πλευρά. Ελοχεύθη στις πλευρές ο Άγιος Δημήτριος. Έτρεξε αίμα κάτω. Πλημμύρισε, πότσε τη γη με αίμα. Όπως και του Κυρίου με λόγχη, την πλευρά εκέντησαν. Και αίμα έπεσε κάτω και το αίμα του Κυρίου μας σώζει. Και χύθηκε στη συνέχεια και το αίμα των Αγίων. Μιμητής ο Άγιος, κατά πάντα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια μικρή προσπαθιούλα να κάνουμε. Να παρακαλάμε τους Αγίους, να κλείνουμε το στόμα, να μην κατακρίνει κανέναν. Δοκιμάστε το να δείτε αν δεν κατακρίνεται κανέναν, αν δεν αλλάζει μέσα εσωτερικός κόσμος. Να δείτε, είναι παράδεισο μέσα ή δεν είναι. Θυμάμαι τώρα τον Άγιο εκείνο, που Άγιος πρέπει να είναι, λέει, εγώ Κύριε, στη ζωή μου δεν έκανα αυτό που μου λες, όσα λέει το Ευαγγέλιο, αλλά έκανα ένα μόνο. Δεν κατάκρινα κανέναν. Όμως λες το Ευαγγέλιο, είπε στον Κύριο, πριν φύγει από τη ζωή, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Τώρα θα με κρίνεις. Πάρτε τον στον παράδεισο. Γιατί με το να μη κρίνει ο άνθρωπος πάει παράδεισο. Μια προσπαθιούλα. Οι Άγιοι δώσανε το αίμα, εμείς να βουλώσουμε το στοματάκι μας, να ερμηνούμε εσωτερικά το Θεό όλη την ημέρα. Δεν θα μας φάνε τα τσακάλια, δεν θα μας φάνε οι αρκούδες, δεν θα μας φάνε οι λύκοι. Εμείς με τη δύναμη του Χριστού σαν τον Άγιο θα νικήσουμε. Ας είναι αυτοί πάνω ποιοι. Ούτε εν άρμαση, ούτε εν ύπης, λέει ο Δαβίδ. Έρχονται, λέει ο Δαβίδ, οι εχθροί μου με άρματα, με ύπους, με ό,τι θέλεις. Εμείς δε. Εμείς δε οι χριστιανοί. Εν ονόματι Κυρίου, μεγαλυθισόμεθα. Αμήν. Της μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος, αλληλούια. Αλληλούια.